Όλα αυτά βέβαια ξεπεράστηκαν. Το δεύτερο θέμα για να κάνουμε έτσι λίγο, να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, η Νανά παραμένει στην εντατική. Η Νανά δεν έχει βγει από την εντατική. Α, δεν έχει βγει από την εντατική. Δεν έχει βγει από την εντατική. Παραμένει στην εντατική. Σας λέω ότι μίλησα πριν από περίπου 20 λεπτά με το που μίλησα με τον Νικόλα και συνοηθήκαμε να βγω στον αέρα στις εκπομπήσεις για να σου δώσω πληροφορίες. Μίλησα γιατί σας λέω ότι αυτά που συμβαίνουν στην εντατική μονάδα αλλάζουν και γενικά οι ασθενείς που είναι στην εντατική μονάδα, οι πληροφορίες αλλάζουν, μπορεί να αλλάζουν κάθε 5 λεπτά, κάθε 10 λεπτά. Είναι σε καταστολή. Όχι, έχει ξυπνήσει. Αυτή είναι η τρίτη παράμετρο του ρεπορτάζ που θα σας έδινα. Έχει ξυπνήσει από την καταστολή, επικοινωνεί κανονικά με τους συγγενείς της και υπολογίζεται ότι σε 1-2 μέρες θα βγει από την εντατική μονάδα και θα την πάνε ή σε θάλαμο, φροντίδας, αυξημένης φροντίδας όπως λέμε, η οποία είναι ουσιαστικά μία μονάδα ή ένας θάλαμος πριν μπει κάποιος ασθενής στην εντατική. Δηλαδή θα ακολουθήσει όλα τα στάδια που ακολουθείται από το πρωτόκολλο στα νοσοκομεία σε περίπτωση παρόμοιας ιστορίας. Το θέμα λοιπόν εδώ τώρα, γιατί αυτό είναι το ρεπορτάζ, έτσι, αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες, αυτή είναι έτσι, η τελευταία αίσθηση και οι παραστάσεις που έχουμε από το συγκεκριμένο γεγονός. Το θέμα λοιπόν είναι ότι από τώρα και στο εξής, και αυτό συνιστά και μια αποκάλυψη αν θέλετε, είναι ότι μια κυρία η οποία θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της, επικοινώνησε μαζί μου πριν από 2 μέρες, επικοινώνησα και εγώ με τους συγγενείς της Νανάς και είναι διατεθειμένη να αναλάβει όλα τα έξοδα με το που θα βγει από το νοσοκομείο προκειμένου η Νανά να ακολουθήσει αυτή τη φορά αυστηρά και σωστά ό,τι προβλέπεται προκειμένου να επανέλθει κανονικά και να συνεχίσει την ζωή της και να είναι ανάμεσά μας όπως τη θέλουμε όλοι. Γιατί το μυαλό της είναι σπάνιο, η αίσθηση του χιούμορ της είναι επίσης σπάνια και ο σαρκασμός της επίσης είναι ένα κάτι το οποίο είναι ένα στοιχείο που εντάξει, εγώ το έχω συναντήσει στα 24 χρόνια καριέρα σε αυτή τη δουλειά σε 2-3 ανθρώπους μόνο και ένας από αυτούς είναι η Κινανά. Νάσο, αυτό που μας λες είναι τόσο θεραπευτικό. Ανθρωπιά γιατί... είναι, ναι. Ανθρωπιά είναι, δείχνει μια ανθρωπιά. Ναι, ναι. Ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι ανάμεσα μας. Αυτό ακριβώς. Γιατί επειδή ζούμε σε άγριους καιρούς, όπου επικρατεί μια κτηνοδία μεταξύ ανθρώπων, συγγνώμη που το λέω έτσι, ανθρωποφαγία και κανιβαλισμός, το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο, δείχνει ότι τίποτα ακόμα δεν έχει χαθεί. Και εγώ αυτό... αισθάνομαι και, αν θέλεις, αισθάνομαι και πολύ περήφανος και αισθάνομαι και έτσι πάρα πολύ ευτυχής που μέσω του blog μου και μέσω των ρεπορτάζ μου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινητοποιήθηκαν και επικοινώνησαν μαζί μου και εγώ με τη σειρά μου ως όφυλα, ως όχημα μεταφοράς αυτής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας μετέφερα στον αδελφό της αυτή τη διάθεση που έχει η συγκεκριμένη γυναίκα η οποία σας ξαναλέω μπορεί να είναι ισχυρή αλλά δεν θέλει σε καμία περίπτωση τα στοιχεία να βγουν προς τα έξω. Ωστόσο μου έδωσε την άδεια απλά να το αναφέρω ως γεγονός. Δεν θέλει επουδενή να βγουν τα στοιχεία προς τα έξω, γιατί δεν το κάνει για το θεαθήνε, δεν το κάνει για το φαίνεστε, το κάνει για το είστε, το κάνει για την ουσία. Ναι, αυτό που είναι σημαντικό και κρατάμε είναι ότι δεν έχει χαθεί τίποτα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι και Νάσο, είσαι σύζυγος, είσαι πατέρας και ξέρω πάρα πολύ καλά πώς από τη στιγμή που κάποιοι μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες ζωής, ίσως διαχειριζόμαστε και με άλλο τρόπο τα γεγονότα. Καλά, το συζητώ αυτό.